Περιμέναμε και μαζί να ακουστεί και η ποινή, έτσι ώστε να μην υπάρχει το οποιοδήποτε ζήτημα ή να χρησιμοποιηθεί και αυτό η δική σας η παρέμβαση στις ενέργειες του δικαστηρίου. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσετε εσείς και θέλω να ακούσω πρώτα να μας πείτε πώς είδατε αυτή την ποινή, αν σας ικανοποιεί, αν δικαιώνεστε. Δικαιώθηκα την περασμένη εβδομάδα βασικά, όταν έκαμε να αποδεχτεί την κατάθεσή μου στο δικαστήριο ότι βγήκε η ενοχή του. Για την ποινή δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένη. Φυσικά εγώ δεν είμαι νομικός, δεν είμαι δικαστή. Επιφυλάχθηκα πολλά για την απόφαση, αν και ορισμένη έλεγα μου ας πούμε, θα υπάρχει αναστολή. Προηγουμένως, πριν την απόφαση για την ενοχή, πολλή ελέγαση. Εν στην Κύπρο που ζούμε, με περιμένεις πολλά, ας πούμε. Ναι. Βεβαίως είναι και η ποινή που ίσχυε τότε, το 1981, όταν συνέβαιναν τα γεγονότα, για τα οποία κρίθηκε ένοχος, δηλαδή της άσεμνης επίθεσης. Θέλω να πάμε πίσω, μου είχατε ζητήσει και μετέφερα πριν από μια εβδομάδα, τότε όταν αποφασίσατε να κάνετε την καταγγελία σας, τι σας είχε πει και ο σύζυγος, πώς προχωρήσατε και τι περιμένατε από όλο αυτό. Ο άντρας μου ήταν να το σκεφτώ ξανά πριν να καταγγείλω και μου είπε να σκεφτώ το γιο μας. Μετά όταν κατάλαβα ότι ο γιος μου γνώριζε εντελώς τυχαία που με άκουσε κάποτε παγιά να μιλώ και πήρα το ναι προχωράς γιατί πρέπει να δικαιωθείς, τότε το έκανα. Και να σας πω, όλοι πρέπει να μιλούμε, όλοι πρέπει να διεκδικούμε. Δεν πρέπει να μην ισκούμε σιωπή, ούτε να τα κρύφουμε αυτά τα πράγματα. Μεγάλο να δίκο. Όταν ξεκινούσατε αυτή τη διαδικασία την επίπονη, διότι μου είπατε ότι φάγατε και πολύ λάσπη σε όλο αυτό το διάστημα, τι περιμένατε από τον Μητροπολίτη? Να σας πω, περίμενα, όχι μόνο εγώ, κατόπιν μετά που διέβασα σήμερα την ηγορία της δικαστής, περίμενε και η ίδια, και εγώ και ο καθένας πιστεύω, μία μεταμέλεια, μία συγγνώμη. Ενώ στην αναστολή του έτεθηκα να στηριχτούν μόνο στο Λευκό Ποινικό Μητρό, να στηριχτούν στις αγαθοεργίες του και στην ηλικία του. Δεν είναι τώρα που έκαμε τι έκαμε. Ήταν τον καιρό που ήταν νεότατος ο άνθρωπος. Ναι. Η φήμη του κυρία Σάβα είπε ξαγκωστή στη Λάρνακα. Εγώ επιμένω και θέλω να περιμένω τώρα τα δέοντα να πράξει η Ιερασύνοδος και ο Αρχιεπίσκοπος. Τι να περιμένω. Να. Τώρα, τι ήταν αυτό που σας οδήγησε στην καταγγελία χρόνια μετά? Θα τα πάμε πίσω, όταν ήσασταν 16 ετών, το τι βιώσατε διαβάζοντας κανείς την απόφαση της δικαστού, πραγματικά συγκλονίζεται και με τον τρόπο τη δική σας τη στάση, το πώς το βιώσατε όλο αυτό, τότε ήταν κοντά σας η δική σας, ο γιατρός τότε, αλλά πέρασαν κάποια χρόνια, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε ότι θα κάνω την καταγγελία? Παρακινήθηκα πολλά από το Μίτσου και από την προηγούμενη καταγγελία της γυναίκας που δικάστηκε το 21 νομίζω για τον βιασμό, αλλά χώθηκε. Όταν άκουσα για την υπόθεση Τζινή, είπα θα βγω να το πω κι εγώ. Μάλιστα. Ήθελα να το κάνω. Γιατί πάντα επίστευκα μέσα μου, πάντα επίστευκα, ενά τη στιγμή που να το βγάλω προς τα έξω, γίνεται να μην έρθει. Επίστευκα το πράγμα. Και να σας πω, έκανα το πράγμα. Έδωσα στον πολίτη την ιστορία, δημοσιεύτηκε και λέω στον άντρα μου τώρα, ξέρεις, είναι να προχωρήσει δικαστήριο, θα ψάξει να με βρει, θα ζητήσει μια συγγνώμη και θα μείνει ως δάμε το πράγμα. Θα προχωρήσω δικαστήρια, πρώτη φορά εγώ έρχομαι δικαστήριο. Ναι. Τον αντίο, κατά τη διάρκεια της δίκης, να προσπαθούν να με θίξουν, να προσπαθούν να με βγάλουν φαντασιόπληκτη, να έχω τόσα ερωτηματικά και να μην μπορώ με κάποιον να μιλήσω. Δεν υπάρχουν θεσμοί στην Κύπρο που μπορούν να σε στηρίξουν. Είσαι μόνος σου, στην ουσία είσαι μόνος σου. Λες σου μίλα, αλλά είσαι μόνος σου. Να. Βιώσατε δηλαδή αυτό μετά την καταγγελία σας να μην σας στηρίζουν και από πλευράς, δεν ξέρω, της νομικής υπηρεσίας ή άλλως πως αυτή την προσπάθεια να δώσετε συνέχεια. Δηλαδή να μην το αφήσετε ότι
μέχρι εδώ, ή μάλλον αυτό δεν στέκει, ή μην καλέσουμε τον τάδε μάρτυρα κλπ. Βιώσατε κάτι τέτοιο? Να σας πω, εκτός από εθελοντές, και εκείνοι όποτε βρουν ώρα που τη δουλειά τους, που τα προβλήματα τους, την οικογένειά τους, και καλή τους ώρα που ερχόνταν, όποτε μπορούσα. Ναι, ένιωθα ότι έπρεπε να μην χάσω δικάσιμο, γιατί έπρεπε να προλάβω παγίδες. Μάλιστα. Και ευτυχώς που το έκανα. Πολλά πράγματα που πρόλαβα. Τώρα, θέλω να δω, γιατί συζητήσαμε έτσι κάτι δίαν και ένα άλλο ζήτημα, τη λάσπη που φάγατε και εκτός δικαστηρίου, και γιατί τώρα ακόμη έχετε δικαιωθεί και θα έπρεπε όλοι να σας βλέπουμε και να επικροτούμε αυτό που συνέβη. Και σας είπα και εγώ έτσι τον μπράβο, έτσι εκφράζοντας όλα τα θύματα εκεί έξω που δεν μπορούσαν να μιλήσουν ή που το κυριότερο από όλα τα βάλατε με έναν άνθρωπο της Εκκλησίας που, όπως ακούσαμε και στο μετριασμό της ποινής, επειδή έκανε έργα κλπ, λήφθηκε αυτό υπόψη. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που έχετε καταφέρει μόνοι σας. Δεν κατάφερα τίποτε. Δεν είμαι σπουδαία. Δεν έκανα κάτι το wow που λέμε. Έκανα το αυτονόητο. Έπρεπε να δικαιωθώ. Το κάθε βήμα πρέπει να δικαιώνεται. Ο κάθε άνθρωπος πρέπει να μιλά, να διεκδικά. Κυρία Σαββά, ξέρετε πόσους πάτσους έχω στη ζωή, όσο τώρα στα χρόνια που είμαι? Πάρα πολλούς. Η πάτση της ζωής που με έκανα δυνατή. Ναι. Γιατί λοιπόν, να με διεκδικούμε, δεν το καταλαβαίνω. Όχι, είναι απόλυτο δίκαιο και θεωρώ ότι μετά από αυτό, φαντάζομαι, ήδη σας έχουν προσεγγίσει και άλλα θύματα που θέλουν να μιλήσουν και παίρνουν, και παίρνουν δύναμη από σας τώρα. Διότι το πρώτο, έτσι, το γεγονός ότι κρίθηκε αβάσιμη καταγγελία για βιασμό, κάποιους έκαναν να τραβήξουν πίσω, αλλά ήσασταν εσείς και άλλοι που μπήκαν μπροστά. Πεισμόσατε μετά από αυτό. Δεν είναι πείσμα, είναι δικαίωση. Δεν ήθελα να εκδικηθώ, ήθελα να δικαιωθώ. Ξέρετε, ό,τι που τα τότε που συνέβη και το πράγμα, τούτον τον άνθρωπο ουδέποτε ήθελα να τον δω. Μπορούσε να τον δω τυχαία μέσα στον δρόμο να οδηγώ και να τον παίρνουν κάπου με το αυτοκίνητο, να γυρνώ από την άλλη πλευρά. Μόνο και μόνο που ακούω τη φωνή του, δεν μπορώ. Ναι. Δεν τον μπορώ. Και το ότι έρχομαι κάθε δικάσιμο, έκανα μεγάλο άθλο. Η λάσπη που προσπάθησε να ρίξει μέσα στο δικαστήριο, η υποτίμηση που με έβλεπε, με πολλά είναι υποτιμητικό τρόπο. Γιατί δεν είμαι επώνυμη, γιατί δεν έχω εξουσία? Δεν είναι η εξουσία που κάνει τον άνθρωπο, είναι ο άνθρωπος που κάνει την εξουσία. Και ορισμένοι πρέπει να μάθουν, κυρία Σάβα, ότι την εξουσία την έχουν, γιατί την εξουσία διάθεσε απλώς ο κόσμος. Ακριβώς. Η εξουσία τι είναι στην ουσία? Είναι οι υπηρέτες του λαού στην εξουσία. Αντί να είναι υπηρέτες μας, υπηρετούμενους. Ακριβώς. Έτσι είναι τα πράγματα. Κλείνοντας, είπατε ότι περιμένετε την Ιερά Σύνοδο να πράξει τα δέοντα. Εσείς δικαιωθήκατε. Ευχόμαστε να δικαιωθούν και άλλα θύματα. Εμείς από πλευράς μας σας ευχαριστούμε πραγματικά που βρήκατε τη δύναμη. Είπατε ότι περάσατε έτσι δύσκολα, ένα δύσκολο, πολύ δύσκολο διάστημα. Και τώρα φρονώ ότι θα είστε εκεί να στηρίξετε και άλλες γυναίκες που θα μιλήσουν. Βεβαίως. Και αν κάποιος χρειάζεται τη βοήθεια μου, να δώσετε το τηλέφωνο, δεν έχω καμία ένσταση. Ό,τι μπορώ σε όποιον θέλει να βοηθήσω. Χρειάζεσαι ανθρώπους δίπλα σου. Χρειάζεται η πολιτεία να κάνει θεσμούς, να κάνει οργανισμούς. Χρειάζεται ψυχολογική στήριξη. Φεύγεις από το δικαστήριο με τόσα ερωτηματικά, δεν έχεις κάποιον να μιλήσεις. Μόνος σου παλεύεις στην ουσία. Αν είσαι δυνατός, σκένεις που μέσα. Αν δεν είσαι δυνατός, δεν θα φύγεις που μέσα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε θερμά.